Coach, το πρώτο κομμάτι των προκριματικών του Ευρωβόλεϊ ολοκληρώθηκε με επιτυχία για την Εθνική. Θα ήθελα αρχικά ένα σχόλιο για το παιχνίδι εδώ κόντρα στη Γεωργία. Όσον αφορά στο σημερινό παιχνίδι, σίγουρα αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Μια καθαρή νίκη χωρίς απώλειες. Όσον αφορά στην ποιότητα, δεν μας δόθηκε ευκαιρία να δείξουμε τις αρετές μας στην ομάδα. Η ομάδα της Γεωργίας είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και αυτό κάπως μας φρέναρε, μας συνεπήρε στο ρυθμό του αγώνα. Παρά τα αυτά, αυτό που είπα όμως είναι το θετικό. Η νίκη χωρίς απώλειες ήταν κάτι το οποίο το θέλαμε από την αρχή και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τελειώνουμε αυτό το πρώτο μέρος της πρόκρισης για την τελική φάση με απόλυτη επιτυχία. Ποιες είναι οι σκέψεις του Κώστα Χριστοφιδέλη 45 μέρες περίπου μετά την άνοιξη της προετοιμασίας το φετινό καλοκαίρι? Πραγματικά ήταν μια πολύ ιδιαίτερη καλοκαιρινή περίοδο για την ομάδα μας. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε από τις 10 Ιουλίου με τα παιδιά. Υπήρχαν διαφορετικά γκρουπ αθλητών, αθλητές οι οποίοι ήρθαν μετά από 3-3,5 μήνες από εκεί, κάτι το οποίο θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ξανασυμβεί. Το έχουμε καταλάβει όλοι, το έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι ο επαγγελματίας αθλητής δεν νοείται να μένει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό έκανε πολύ δύσκολη τη δουλειά όλων μας και των αθλητών αφενός και τη δική μας αφετέρου. Παρόλες τις δυσκολίες και σε συνεργασία με τους συνεργάτες μου και τα παιδιά μπορέσαμε και καταφέραμε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και μόλις με 5 φιλικά να αποκτήσουμε συνεχή σαν ομάδα και να παρουσιάσουμε την εικόνα που είδαμε όχι τόσο σήμερα όσο την περασμένη Κυριακή στα Σκόπια απέναντι σε μια ομάδα που να θυμίσω στον κόσμο ότι μέσα στο καλοκαίρι είχε 15 παιχνίδια επίσημα και φιλικά και ήταν μια ικανή ομάδα και αν σκεφτούμε να αναλογιστούμε τις συνθήκες με τις οποίες αγωνιστήκαμε μετά από τόσο καιρό την περασμένη Κυριακή δίνει τεράστια αξία στην προσπάθεια αυτών των παιδιών και πραγματικά χαιρόμαστε όταν ανταμείβω το κόπο μας. Θεωρώ την περασμένη Κυριακή αυτό το οποίο κερδίσαμε δεν ήταν μόνο η νίκη αλλά και η ανταμοιβή όλων των κόπων των αθλητών και η προσπάθεια που καταβάλαμε όλο το καλοκαίρι για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας αυτή την αποστολή. Αν και είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς, υπάρχει μια ολόκληρη αγωνιστική περίοδος μπροστά μας. Μπορούμε κάτι να πούμε για το επόμενο καλοκαίρι? Όπως είπατε, το φετινό, το να μην υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα σε επαγγελματίες αθλητές για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν λάθος. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για συμμετοχή σε κάποιες οργανώσεις τον Μάιο, τον Ιούνιο του 2025. Μόνο σίγουρο είναι ότι θα ξαναυπάρξει τόσο μεγάλη περίοδο όπου οι αθλητές θα έχουν αυτή την αποχή. Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν σκέψεις, έχουν πάρθει αποφάσεις, αλλά καλό θα είναι να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας, έτσι ώστε να δούμε σε ποια διοργάνωση θα συμμετέχουμε. Μην ξεχνάμε ότι του χρόνου έχουμε και άλλα δύο παιχνίδια με τις ίδιες ομάδες για να ολοκληρώσουμε την πρόκλησή μας στην τελική φάση που θα γίνει το 2026. Θυμίζουμε ότι ο στόχος μας είναι όχι μόνο η πρόκληση, αλλά και η πρώτη θέση στον όμιλο. Και εφόσον επιτευχθεί, που είμαι πολύ αισιόδοξος γι' αυτό, ο επόμενος στόχος θα είναι και η διάκριση στην Ευρωπαϊκό. Σχετικά με τις κλήσεις που έγιναν φέτος για του χρόνου, η πόρτα της Εθνικής είναι ανοιχτή για όλους. Υπάρχουν σκέψεις, θα θέλω το σχόλιο πάνω για τους αθλητές που συμμετείχαν, αν είσαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια, από τη συνοχή, από όλα? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των αθλητών οι οποίοι ήταν φέτος μαζί μας. Η πόρτα της Εθνικής διαχρονικά είναι πάντα ανοιχτή, όχι μόνο τώρα που επειδή έχουμε παρουσία εδώ. Αυτό θα συμβεί και του χρόνου. Υπάρχουν αθλητές, όπως είδατε και φέτος, προβήκαμε σε αρκετές αλλαγές νέων αθλητών. Να θυμίσω στον κόσμο ότι αυτή η Εθνική αποτελείται από αθλητές με μέσο ηλικίας γύρω στα 25 χρόνια, κάτι το οποίο έχει να συμβεί αρκετά χρόνια. Στο ίδιο μοντέλο θα κινηθούμε και την επόμενη χρονιά. Υπάρχουν και άλλοι νέοι αθλητές, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πατήσουν την Εθνική Αδρών, να διεκδικήσουν θέση και γιατί όχι να δώσουν και παρουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.